Οι ερευνητές γνώριζαν την ύπαρξή τους στην Ανατολική Κρήτη από αναφορές κτηνοτρόφων. Σήμερα όμως επιβεβαιώθηκαν ότι βρίσκονται και στη δυτική πλευρά του νησιού. Ο λόγος για τον κρητικό αγριόγατο ή αλλιώς τον Felis silvestris cretensis, όπως είναι η επιστημονική του ονομασία, εγκλωβίστηκε σε παγίδα βοσκού στον Ομαλό. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι συναρμόδιες υπηρεσίες που παρέλαβαν από το ξυλόσκαλο το κλουβί με το άγριο ελουροειδές και το μετέφεραν σε ιδιωτικό κτηνιατρίο προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες εξετάσεις ταυτοποίησης. Στις 10 το πρωί, λοιπόν, παραλάβαμε τη συγκεκριμένη γάτα από τον Ομαλό, όπου είχε παγιδευτεί από άνθρωπο εκεί πέρα. Το έχουμε μεταφέρει σε κτηνιατρίο στα Χανιά προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες σωματοματικές μετρήσεις, να ληφθούν δείγματα αίματος και τριχών. Η ώρα είναι 12:15 το μεσημέρι και το άγριο ελουροειδές φτάνει εδώ στο ιδιωτικό κτηνιατρίο της οδού Μπότσαρη προκειμένου να εξεταστεί από τους κτηνίατρους. Ένα πράγμα που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι το κατά πόσο και αν υβριδίζει με 20 τα γατιά, που υπάρχει ένα ενδεχόμενο, αλλά θέλει δουλειά αυτό για να το δει. Που έχουμε, στη βιολογία δεν μιλάμε με βεβαιότητες, δεν είμαστε μαθηματικά. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρές ενδείξεις και από τη συμπεριφορά του ζώου, αλλά και από την εξωτερική μορφολογία, σύμφωνα με αυτά που μου έχουν πει οι συνάδελφοί μου που το εξετάσανε με λεπτομέρεια το ζώο, ότι πρόκειται για άγριο ζώο. Έχουμε πάρει παραπάνω δείγμα αίματος, για το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε αναλύσεις DNA μελλοντικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε για κάθε δείγμα που βρίσκουμε. Ναι. Και αυτό θα μας δώσει άλλο ένα στοιχείο που πιθανόν να μας δώσει μεγαλύτερη βεβαιότητα για αυτό που λέμε. Πέρα από μεμονωμένες αναφορές βοσκών, ποτέ άλλοτε δεν είχε εντοπιστεί στα Χανιά. 21 χρόνια πριν, στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας, παγίδεψαν το συγκεκριμένο ζώο σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δύο φοιτητές από την Ιταλία. Μέσα από κάμερες, οι οποίες είναι τοποθετημένες κατά μήκος φαραγγιών και σε άλλες περιοχές των Λευκών Ωραίων, έχουμε εντοπίσει αγριόγατες. Τόσο στο Φαράγγι της Αμαριάς όσο και σε άλλες περιοχές. Το ζώο, αφού ολοκλήρωσε σήμερα τις εργαστηριακές εξετάσεις και τη λήψη υλικού DNA, επέστρεψε και πάλι στο φυσικό του περιβάλλον. Η ύπαρξη του αγριόγατου της Κρήτης δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης στην επιστημονική κοινότητα, που διαπιστώνει ότι οι προσπάθειες προστασίας της πανίδας και χλωρίδας αποδίδουν καρπούς και ο ανθρώπινος παράγοντας δεν επηρεάζει σημαντικά τους πληθυσμούς. Δεν με ξέπληξε. Ήδη με τη δουλειά που έχει γίνει και στο φορέα διαχείρισης, ξέρουμε ότι το ζώο είναι εκεί, ξέρουμε ότι είναι σε αραιούς πληθυσμούς, γιατί είναι και ένα ζώο στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Δεν περιμένουμε να είναι και πολλά έτσι τελειώς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο παραπάνω, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να μάθουμε όσα μπορούμε περισσότερα για το ζώο. Εν τω μεταξύ, πέτρα σε μορφή μεγάλου ψαριού εντοπίστηκε μέσα στο Φαράγγι της Αμαριάς. Η πέτρα, βαρούς 20 κιλών, βρέθηκε τις τελευταίες ημέρες στη διάρκεια εργασιών συντήρησης του μονοπατιού. Οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Δασών κατέγραψαν ακριβώς τη θέση που βρέθηκε και ενημέρωσαν τους ειδικούς από το Τμήμα Μηχανικών Ορυχτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ξέρουμε ο κύριος, από πολλούς ερευνητές, όπως ο κύριος Μανούτσογλου, που έχει περπατήσει σπιθαμή προς σπιθαμή τον Εθνικό Δρυμό, μιλήσει για ένα εργαστήρι στην κυριολεξία γεωλογικό μέσα στον Εθνικό Δρυμό, και εξάλλου πώς αλλιώς θα μπορούσαν να υπάρχουν τόσα φαράγγια σε ένα νομό όταν δεν υπάρχει το καλύτερο πέτρωμα. Οι ασβεστόλιθοι, λοιπόν, προσφέρονται για τέτοιες δημιουργίες εισαγωγικά. Έχω δει ψεύδο απολυθώματα που θα μπορούσαν να ξεγελάσουν τον πιο έμπειρο μελετήση. Παίζει διάφορα, κάνει διάφορα.